Λοιπόν, <ΣΟΣ> από την κυρία Τσπαράζα, ξεκινήσουμε. Από την κυρία Νίνα Κασιμάτη. Γεια σα, κύριε Κασιμάτη. Καλημέρα, κύριε Κασιμάτη. Σύριζα. Να είστε καλά. Κύριο Γιάννη Οικονόμου, βουλευτή τη Δημοκρατία. Καλημέρα. 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 Κύριο Μάτζο, βουλευτή του Πασόρου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ο κύριο Γιώργο Σταθάκη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Αριστερά. Λοιπόν, μαζί μα. Καλή επιτυχία, Γιάννη. κύριε Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δημοσκοπήσει, κύριε Οικονόμου. Ε, μάλλον αγγίζετε αυτό που θέλετε να πετύχετε. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε πολύ καλά η φθορά που δεν υπάρχει φθορά, δηλαδή. τη δημοσκοπήσει δεν καταλαβαίνω αν έχετε φθορά εσεί από τα όσα βλέπουμε που συμβαίνουν αυτό το διάστημα. Δηλαδή, δεν, μπαίνετε εσείς, δεν εσεί τη φθορά, δεν έχει φθορά η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση δεν εισπράττει αυτή τη φθορά τελικά. Καταρχήν, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία τη προεκλογική εκστρατεία. Οπότε οι δημοσκοπήσει μα δίνουν μια εικόνα, μια αίσθηση προ τα που πάνε τα πράγματα. Θα δούμε στι εκλογέ το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να επικεντρώσουμε περισσότερο τι μέρε που απομένουν είναι να αναδείξουμε τη σημασία των εκλογών και σε ό,τι αφορά τη διάστασή του στην Ευρωπαϊκή και σε ό,τι αφορά τη διάστασή του στην Ελληνική. Mm. Το αποτέλεσμα αυτή τη διαδικασία θα μα οδηγήσει στο να βγάλουμε και κρίσιμα συμπεράσματα για ερωτήματα σαν και αυτό που κάνετε. Τι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Φαίνεται αυτό που εμεί υποστηρίζουμε όλο το προηγούμενο διάστημα και που νομίζω ότι είναι μια παγιοποιημένη εικόνα, η οποία ενισχύθηκε και στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση το 2023, ότι ανεξαρτήτως των απαιτήσεων, ανεξαρτήτω mm. τη κριτική για αστοχίε, ανεξαρτήτω τη δυσαρέσκεια για επιμέρου πολιτικέ επιλογέ, η συντριπτική πλειοψηφία τη κοινή γνώμη και τη ελληνική κοινωνία προ τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη στρέφεται, περιμένοντα απαντήσει, αλλαγέ, μεταρρυθμίσει, παρεμβάσει που θα κάνουν τη ζωή του καλύτερη. Αναγνωρίζει τα σημαντικά βήματα πρόοδου που έχουν γίνει, αναγνωρίζει, δηλαδή είναι... αναγνωρίζει όπω η ή... και η κυβέρνηση ότι έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Εντάξει, η σταθερότητα είναι μια αναγκαία προϋπόθεση για να συνεχίσουμε την υλοποίηση της εντολής που πήραμε τον περασμένο χρόνο, ε, ανοίγοντας το βήμα μας προς τη σύγκληση με αυτό που ονομάζουμε Ευρώπη, δυτικό τρόπο ζωής, ευρωπαϊκό και σε μια σειρά αποτομής. Yeah, η χώρα έχει διανύσει τεράστια βήματα και συνεχίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση το διακύβευμα και το στοίχημα τη δεύτερη τετραετία, γιατί τη πρώτη τετραετία ήταν διαφορετικό, είναι ακριβώ αυτό. Να αντιμετωπίσουμε χρόνιε παθογένειε, μεγάλε καθυστερήσει που δεν δημιουργήθηκαν από τη μια μέρα το στην 60 άλλη. Αυτό δεν να τρέξουμε μπροστά. Θέλει να στείλει ένα μήνυμα Αρέσκεια για την ακολουθούμενη πολιτική τη Δημοκρατία. Έτσι θα ψηφίσει. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσει ε, εμπεριέχουν διάφορα μηνύματα και πολλέ αναγνώσει. Εμεί σεβόμαστε ε, όλα τα κριτήρια με τα οποία οι πολίτε θα έρθουν να ψηφίσουν. Αναγνωρίζουμε ότι οι ευρωεκλογέ έχουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα με την έννοια ότι δεν διακυβεύεται το ποιο θα είναι πρωθυπουργό ή κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Εντάξει, αυτό όμω δεν, δεν σημαίνει ότι κάτι. θα πρέπει ο πολίτη να προσέλθει με χαλαρή διάθεση στην κάλπη. Πρώτα απ' όλα, έχει μια τεράστια σημασία σε ό,τι αφορά αυτό καθ' αυτό το διακύβημα των ευρωεκλογών. Έχει σημασία η Ελλάδα να έχει ισχυρή φωνή στην Ευρώπη. Έχει σημασία εάν θα υπερψηφίσει μια πρόταση η οποία θα διεκδικήσει κοινέ δαπάνε για την άμυνα, χρηματοδότηση υποδομών όπω ο φράχτη των Εύρω, ουσιαστικέ μεταρρυθμίσει στην κοινή αγροτική πολιτική, προ ανατολισμό τη Ευρώπη, προ τη φιλελεύθερη δημοκρατία, η οποία απειλείται και μέσα στην Ευρώπη. Βλέπετε ναι. με την εισβολή στην Ουκρανία και το καθεξής. Έχει σημασία να μπορεί να διεκδικήσει από την οικογένεια τη μεγαλύτερη την ευρωπαϊκή πολιτική τη Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και από την άλλη, προφανώ υπάρχει και μια σοβαρή εθνική διάσταση που δεν ε πρέπει να μα οδηγήσει στο να αμφισβητήσουμε ή να θολώσει το μήνυμα τη πολιτική κυριαρχία τη Νέα Δημοκρατία στι περασμένε εκλογέ. Όχι για λόγου αλαζονία, ούτε για λόγου ότι μα λείπει εν συνέστηση πω υπάρχουν ζητήματα στα οποία πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, απαιτήσει των πολιτών, δυσκολίε, μάχε ανοιχτέ που πρέπει να κερδίσουμε. Αλλά για να μην χαλαρώσουμε Α... του ρυθμού ή δημιουργήσουμε συνθήκε. Το 41% συμθήκες... που τόσο διαφημίζεται, όπω θα δείτε που βρεθείτε από τον Πρωθυπουργό μέχρι τα στελέχη τη Δημοκρατία, που είναι το ποσοστό που έρχεται στι εθνικέ εκλογέ, ξαφνικά σε ένα 30% ή ένα 29 9% όπω λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ε, κάτι σημαίνει. Καταρχήν, σημαίνει να ότι σε κάποιου δεν πούμε, αρέσει η πολιτική σα. Να πούμε ότι οι ευρωεκλογέ είναι μια τελείω διαφορετική διαδικασία από τι εθνικέ εκλογέ. Να θυμίσω ε, ότι τι ευρωεκλογέ ε, του ε, δεν 2019. Ή σταθερότητα θέλετε, ακούστε, ή θέλετε αποτελέσματα. Σας λέτε, σας δεν γίνεται. Όμω, όχι, γίνεται. Πώ δεν γίνεται. Στι ευρωεκλογέ του 2019 η Νέα Δημοκρατία πήρε 33%. Ναι, ωραία. και στι εθνικέ εκλογέ ένα μήνα, ένα μισή μήνα μετά, πήρε 39%. Mm. Όπω και να το κάνουμε για να είμαστε ρεαλιστέ, οι ευρωεκλογέ προσεγγίζονται από του πολίτε, όχι μόνο στην Ελλάδα, και παντού στην Ευρώπη, με ένα διαφορετικό Μάλιστα. φίλτρο σε ό,τι αφορά το τι ψηφίζουν. Λοιπόν. Αυτό, λέω και πάλι, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να θολώσει το μήνυμα που δόθηκε, η κατεύθυνση που δόθηκε στι εκλογέ του 2023 και γι' αυτό ακριβώ έχουμε οριοθετήσει του mm. στόχου μα στην εκλογική αναμέτρηση. Πρέπει αυτή, να γράψει δύο ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μιλάτε για ανατροπή. Αυτό είναι ο εκλογικό στόχο. Ε, πρώτα απ' όλα από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από την συνεχή επαφή με την κοινωνία που έχουμε ε, διαπιστώνουμε ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας έχει υποστεί μία καθίζηση. Μπορεί να θέλουν να το ωρεοποιούν, μπορεί να θέλουν να το ανάγουν ε, στα αποτελέσματα των ευρωεκλογών ε, του 2019. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι έχουν κινηθεί με μία ε, τεράστια ε, περιφρόνηση στην ε, λαϊκή βούληση αφού το εξασφάλισαν το 41%. Έχουν κινηθεί με μια φοβερή ε, αλαζονία. Αυτό η κοινωνία το έχει διαπιστώσει και γι' αυτό βλέπουμε κι εμεί ε, και φαίνεται και το βλέπουν και οι ίδιοι. Γι' αυτό αναγκάζεται και ο Πρωθυπουργό να κάνει τώρα και χορηγούμενε διαφημίσει στο Facebook και όλα αυτά και έχουν πέσει δια σοκ. πάση δυνάμει. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ. Αυτή ότι... την καθίζει, ναι. πω, Θα σα πω. Ε, για, για να ολοκληρώσω λίγο το περίγραμμα. Ε, επειδή υπάρχει μια δίθεν έτσι ένα ιδανικό περί δημοκρατία. δημοκρατίας η Ελλάδα δεν θεωρείται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή μια πολύ πετυχημένη φιλελεύθερη δημοκρατία ναι. έχουμε υποστεί μεγάλα πλήγματα εξαιτία της κυβέρνησης Μητσοτάκη στον τομέα του κράτους δικαίου και πόρο απέχουμε από αυτή τη φιλελεύθερη δημοκρατία και στο επίπεδο δε το οικονομικό ε, ο λαό ο ελληνικός είναι τελευταίος αγοριστική δύναμη προτελευταίος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, βλέπουμε αυτή την ε, απίστευτη διαφθορά που υπάρχει. Χτες μόλις παρετήθηκε ο πρόεδρος της ΕΛΓΟ γιατί είπε ότι δεν μπορεί πλέον να υπογράφει άλλες απευθείας αναθέσεις. Ε, έχουν καταλάβει όλοι ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο φαγωπό τη βάρο του ελληνικού λαού και υπέρ ημετέρων. Ε, το συνεπώς, πρόβλημα είναι το εξή. Το... Αυτά περιγράφεται. Γιατί, λέει, το είπε προχθέ ο πρωθυπουργό. Λέει, περιγράφεται μία μαύρη Ελλάδα. Πράγματι, αυτό περιγράφεται. Γιατί δεν εισπράττει η αντιπολίτευση. Υπάρχει μαύρη Ελλάδα, δεν την περιγράφεται. Όχι. Έτσι? Δεν έχει σημασία αν ε, υπάρχει ή όχι. Ε, ο άκου, κόσμος, άκουγα, νωρίτερα πώς άκουγα νωρίτερα και ψηφίζει πάλι μια δημοκρατία ένα μεγάλο κομμάτι. Κοιτάξτε, κάποιο κόσμο ψηφίζει ακόμα Νέα Δημοκρατία. Όμω αυτό που πρέπει να διαφανεί ξεκάθαρα είναι ότι, όπω σα είπα, έχει υποστεί καθίζει στη Νέα Δημοκρατία και αυτό θα φανεί και στην κάλπη. Άρα, Από 10 την Οι 10 μονάδε κάτω γιατί... από τι εθνικέ, συγγνώμη κυρία θα είναι ή θα είναι πρόβλημα για Δημοκρατία. Ποιο, ποιο, Οι 10 μονάδε κάτω από τι εθνικέ εκλογέ. 41, αν έχει 31% που θα είναι ικανοποιημένοι να πάρουν 31%, 32%. Αυτό καταλάβαμε από τον κύριο Μισοτάκη. Προφανώ και θα, είναι καθίζει αν χάσει το 25% των δυνάμεών τη δεν θα είναι, είναι. Φανώς, θα είναι μήνυμα. Είναι απλά μαθηματικά. Πραγματικά, βεβαίω και θα είναι. Και βέβαια θα, ε, θα πρέπει να το. Θα, ε, είναι βέβαιο ότι το έχουν λάβει το μήνυμα το πολιτικό και γι' αυτό τρέχουν. Αυτό και παραπέμπουν Αν δεν περάσει το ποσοστό των ο εθνικών ο εκλογών, ο Σύριζα, δεν θα είναι ένα μήνυμα που θα Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά είναι σε άλλη θέση. Ε, δηλαδή... Το γεγονό γεγονός ότι ε, και διατηρούμε τις, τι δυνάμει μα, αλλά έχουμε ανακτήσει και όσα χαμένα είχαμε. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έμεινε. Είχε μια πολύ έτσι, ραγδαία πτωτική πορεία. Ε, το 17,83% που πήραμε στι εθνικέ εκλογέ ήταν μια συντριπτική ήττα, έτσι. Ε, και από εκεί και πέρα υπέστη μια διάσπαση. Είχαμε πάρα πολλά mm. ζητήματα μέχρι να βγει ο νέο πρόεδρο, μέχρι να υπάρχουν οι νέε ισορροπίε κ.ο.κ. Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανακτήσει και έχει εδραιώσει τη θέση του στην αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί αυτό είχε τεθεί ένα αμφιβόλο κάποια στιγμή. Αυτό πλέον ε, είναι μακριά ω αμφιβολία, δεν υπάρχει. Ε, αλλά όχι μόνο αυτό. Ε, μπορεί να κάνει και την ανατροπή, μπορεί να κάνει και την έκπληξη, ε, μπορεί να ε, έχει ένα ποσοστό το οποίο ε, θα προοικονομήσει ε, τα πολύ καλύτερα αποτελέσματα που επιδιώκουμε στι ε, εθνικές εθνικέ εκλογέ. Που, που είναι, να κερδίσουμε ε, τη Νέα Δημοκρατία. Αν δεν πάρει αριθμό, θα δύο μπροστά. Θα είναι, είναι το ευκταίο αυτό, φυσικά. Ωραία. Κύριε Μάτζο, ε, <coughs> ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι έχει καπαρώσει δεύτερη θέση. Εσεί τρίτη θέση. Είστε εντάξει με τρίτη θέση. Να τα πιάσουμε όλα από την αρχή. Καταρχά, να συμφωνήσω με κάτι που υπόχει και από τον κύριο οικονόμο ότι αυτέ οι εκλογέ είναι κρίσιμες και για την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη. Yeah. Πρέπει yeah. να δούμε δηλαδή τη χώρα μα όπω ήταν πάντοτε. Ένα ισχυρό κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να στείλουμε εκεί την καλύτερη εθνική ομάδα αντιπροσώπευση, διότι εκεί πράγματι θα αποφασιστούν πάνω από το 85% των ρυθμίσεων για την εξωτερική μα πολιτική, την πολιτική ασφάλεια και άμυνα, τη μετανάστευση και το άσυλο, την ανάπτυξη. Πρέπει όλα αυτά να γίνουν με όρου δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Και το λέω αυτό και για την κοινή αγροτική πολιτική, είδαμε πάρα πολλά. Και χτε πράγματι, όπω είπε η κυρία Κασιμάτη, είχαμε την παρέτηση του Προέδρου του ΕΛΓΟ για... με καταγγελίε για απευθεία αναθέσει. Σα θυμίζω την επιτήρηση που ΟΠΕΚΕΠΕ. Νομίζω θα έχετε το κύριε, κύριε Κονόμου. Φαντάζομαι... Ναι, για να μην διακόπτω, φαντάζομαι ότι ναι, ναι, θα έχετε δευτερολογία. Απλώ εγώ διάβασα την ανακοίνωση και είδα ρητή αναφορά του παρετηθέντο Προέδρου του ΕΛΓΟ σε απευθεία αναθέσει. Όπω είδα μια απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει υπό επιτροπή τον ΟΠΕΚΕΠΕ την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε πολιτικέ ευθύνε του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη και ο κ. Αβγενάκη καλό είναι να τι αναλάβει και να μην κυνηγάει σκιέ και μάγισσε βάζοντά τα με την αντιπολίτευση των Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ όταν αναδει αναδεικνύουν αυτέ τι ευθύνε. Αυτά για την Ευρώπη. Το εσωτερικό. Προφανώ έχει εσωτερική πτυχή αυτή η ε, εκλογική αναμέτρηση και είναι κρίσιμη. Κύριε Κλοκιθά, με ρωτήσατε για την δημοσκόπηση. Εγώ είδα με προσοχή τη δημοσκόπηση χθε, όπω και όλε τι δημοσκοπήσει. Βλέπω ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι προδιαγεγραμμένο. Οι ίδιοι οι δημοσκόποι μιλούν για ένα αποτέλεσμα ανοιχτό, τουλάχιστον όσον αφορά Στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση, όπως οποιοδήποτε. Όχι, όχι, συμμετοχή. Προφανώ έχει Αλλά πολύ μεγάλο ρόλο και η συμμετοχή. Πρέπει να δημοσκοπήσει την τρίτη θέση. Είστε εντάξει με αυτή... Και αυτή... γι' αυτό ακόμα θέση. οι ίδιοι δημοσκόποι καταλαβαίνω ότι κρατούν μεγάλε επιφυλάξει. Τι θέλω να πω. Δεν αποτέλεσμα. έχουν βάλει Το αποτέλεσμα. Το το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Πρέπει να δούμε πολλά. Πρέπει να δούμε τι εισπυρώσει. Πρέπει να δούμε ανώτατε εκατότατε πι... τιμέ. Πρέπει να τα δούμε όλα. Εγώ τι λέω. Η μεγάλη δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Και θα συμφωνήσω ότι στο δρόμο προ την κάλπη πρέπει να είμαστε όλοι όλο ένα και πιο ενεργητική στην παρουσία των θέσεών μας, πολιτικά, όχι μεταπολιτικά, παραπολιτικά, απολιτικά, πολιτικά, τι θέλουμε για το κοινωνικό κράτος, τι θέλουμε για το κράτος δικαίου, τι θέλουμε για την <coughs> ανάπτυξη, πώς θέλουμε καλύτερη ζωή με δικαιοσύνη και αλληλεγγύη για όλους, Εσύς στην, πατρίδα μα. Κάνετε με τα ποσοστά των εθνικών εκλογών και των ευρωεκλογών, για εμείς, να ξέρουμε γιατί εδώ μπερδευόμαστε. Εμεί έχουμε πει ευθύ εξ αρχή και παραμένουμε στι θέσει μα ότι θέλουμε να πάμε καλύτερα από τι εκλογέ του 2023. Δεν έχουμε, δεν έχουμε, την επισφάλεια και την ανασφάλεια να πηγαίνουμε στο 19 όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς θέλουμε εσείς καλύτερα εσείς είστε... από το 2023. Και, είστε... θέλουμε... και, και μάλιστα θέλουμε, και 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 μάλιστα θέλουμε να πάω, για να πάω στους στόχους και να ολοκληρώσω. Να. Γιατί οι στόχοι είναι τελικά το διακύβευμα των εκλογών, τουλάχιστον για εμάς. Ο στόχος ποιος είναι. Δεν είναι η δεύτερη θέση για τη δεύτερη θέση. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει κάποιο φετιχιστικό αν θέλετε, σύνδρομο σε αυτό το θέμα. Εμείς θέλουμε τη δεύτερη θέση και ισχυρά ποσοστά γιατί. Γιατί το ΠΑΣΟΚ από το 1974 που υπάρχει και ω τι μέρε μα έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελεί τον πυρήνα τη μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική παράταξη. Να γίνει δηλαδή εκείνο ο πυρήνα γύρω από τον οποίο θα εμπνευστούν όλε οι δημοκρατικέ προοδευτικέ δυνάμει που ανησυχούν από την ασυμετρία του πολιτικού συστήματο που βλέπουμε σε κάθε δημοσκόπηση. Αυτό που ο κ. Οικονόμου λέει ότι είναι η κυριαρχία τη Νέα Δημοκρατία. Και ο οικονομολόγο μου δεν χρησιμοποιεί αυτή τη φράση. Η Νέα Δημοκρατία λέει για κυριαρχία τη Νέα Δημοκρατία. Και εγώ προσωπικά έχω δει και στη Βουλή και στο δημόσιο λόγο αυτή η κυριαρχία να μεταφράζεται σε ασυδοσία, σε αλαζονία, σε αμετροέπεια, σε ατιμορρησία, σε διαφθορά. Όλη αυτή η ασυμετρία είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο. Τα ίδια από τι δύο Για το σημαντικά οποίο. οποίο... Είστε ίδια γραμμή περίπου, ε. <laughs> Όλοι τα ίδια βλέπουμε. Το θέμα είναι ποιο είναι ο δρόμο που ακολουθούμε. Αν ο κ. Κασελάκη θεωρεί, θεωρεί ότι μόνο μέσα, από... yeah. μέσα από το TikTok μπορεί να ανατρέψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό είναι μια ουτοπία. Εδώ χρειάζονται ευρύτερε προοδευτικέ πολιτικέ συγκλήσει, χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζεται προσωπικό ανανεωμένο με γνώση και μεταρρυθμιστική διάθεση. Λοιπόν... Ο κύριος Κασελάκης πάντως ε, είναι σε διαρκή περιοδία, δεν κάνει μεταρρυθμιστική ούτε Το βλέπουν όλοι πρώτον και δεύτερον για μας υπάρχει και το TikTok για μας δεν είναι, δεν είναι το Πασόκ, δεν έχουμε, εμείς έχουμε αγώνα κατά ε. τη ε. της δεξιάς, αυτό ήδη πριν από τις ελάτε, είναι TikTok έχετε όχι εσείς, δεν έχετε. Λοιπόν, ελάτε. κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία δοκιμάζεται σε αυτές τι εκλογές διότι στα επίμαχα μεγάλα θέματα ε, έχει καταγραφεί πλέον μια αποτυχία, χαρακτηριστική αποτυχία. Τα μεγάλα θέματα είναι η ειρήνη και ο πόλεμος, Ουκρανικό και Παλαιστίνη. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια ευθυγραμμισμένη με τις επιλογές της Αμερικής πολιτική. Δεν κάνει τα στοιχειώδη που κάνουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτου, προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο πρωτοβουλειών ειρηνευτικών για το Ουκρανικό και ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την ιδέα ότι η απάντηση είναι ένα νέο κύκλο εξοπλισμών στην Ευρώπη και μια κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων. Άρα, στο μεγάλο θέμα η Νέα Δημοκρατία είναι έκθετη πέρα από τα κλασικά θέματα εξωτερική πολιτική, Βόρεια Μακεδονία που έχει βουλιάξει πλέον η αποτυχία από τις πολιτικιστές. τη. Το δεύτερο μείζον θέμα που έχει αποτύχει η Νέα Δημοκρατία είναι αυτό που προβάλλει ω πλεονέκτημα την οικονομία. Διότι η οικονομία, εγώ αναγνωρίζω ότι έχει θετικού δείχτε, μακροοικονομικού, ρυθμό ανάπτυξη, δημόσια οικονομικά, την ίδια στιγμή που οι πολίτες της χώρας Κατά συντριπτική πλειοψηφία, αναδεικνύουν ω μείζον θέμα την ακρίβεια και την οικονομία. Οικονομία, ακρίβεια, ακρίβεια, οικονομία. Άρα, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Και το πρόβλημα είναι φανές. Η οικονομική πολιτική τη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά και αντικειμενικά πίεσε τα σταθερά εισοδήματα μισθωτών, συνταξιούχων κλπ. Κλ. 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 Με, ε, με τα υπερκέρδη των εταιριών, με τον τρόπο που χρησιμοποιεί το ταμείο, δεν έχει σημασία πώ και τα 7 στα 10 νοικοκυριά βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται. Και έχουμε το κλασική αντίφαση, έχουμε ένα πληθωρισμό τιμών στο 85% της Ευρώπης και μισθού στο 65%. Άρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα βιώνουν οι πολίτες. Άρα τα μεγάλα θέματα μαζί με την κλιματική κρίση, την καταστροφή της Θεσσαλίας, τον τρόπο ότι δεν έχει κανένα πρόγραμμα πράσινη μετάβασης στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα μεγάλα λοιπόν κεντρικά θέματα είναι στο επίκεντρο τη πολιτική. Και αυτή την αποτυχία, κατά τη γνώμη μα, πρέπει πρώτον να την αναδείξουμε με πολιτικού όρου. Δεύτερον, έχουμε αξιόπιστη αλλαγή πολιτική σε όλα αυτά τα κρίσιμα θέματα και να αναθαρίσει ο κόσμος ότι υπάρχει άλλη διέξοδος, δεν είναι <κυρίζει> θέμα τέλματος και αναπαραγωγής. Είναι μια συγκρότηση ως προοδευτικού μετώπου στο οποίο θέλει να συμμετάσχει η Νέα Αριστερά. Για να συγκροτηθεί προοδευτικό μέτωπο πρέπει να συγκροτηθεί σε όρους πολιτικής. Πρέπει να συγκρουστεί με τον πυρήνα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Και φοβάμαι, το λέω τώρα ευθέω το τούτο ΣΥΡΙΖΑ με τη σημερινή του μετάλλαξη, ούτε το ΠΑΣΟΚ με μία πιο μετριοπαθή, είναι έτοιμο να συγκρουστεί στον πυρήνα στα μεγάλα αυτά θέματα που μόλις προείπα. Μία λέξη για, τον, για την παρέτηση του πρόεδρου το Ναι, Υπάρχει ανακοίνωση από το Βουλήριο Αγροτική Ανάπτυξη. Ε, η θητεία του είχε λήξει τρει μέρε πριν την υποβολή τη παρέτησή του. Τώρα, επί τη ουσία όλα τα υπόλοιπα απαντήθηκαν και θα απαντηθούν αυτά που καταγγέλει ο πρόεδρο του Ελγού. Εγώ λέω το εξή. Ένα άνθρωπο που λύγει η θητεία του. Που πιέζεται όλο αυτόν τον καιρό να υπογράψει αναθέσει και που όσο διαρκεί η θητεία του δεν βγαίνει να καταγγείλει τη δίθεν πίεση για υπογραφή αναθέσεων, παρετείται αφού λήξει η θητεία του και δεν αναλαιώνεται. Εμένα μου δημιουργεί ερωτηματικά ανάμεσα και στα άλλα και καλόπιστα, ότι εν πάση περιπτώσει γίνεται και για λόγου προσωπική πικρία. Αλλά αν έχω ένα λεπτό να σχολιάσω δεν λίγο. Έχουμε λεπτό. Δεν έχουμε δεν λεπτό. Δεν λοιπόν, δυστυχώς... Τότε σε λιγότερο από μισό λεπτό θέλω να πω ότι αυτό που αναδεικνύεται λοιπόν, και από τι δικέ μα τοποθετήσει είναι. Γιατί ο πολίτη να ψηφίσει κάτι ή να προτιμήσει κάτι άλλο. Γιατί παρόλα αυτά που περιγράφουμε, λέει, η νέα δημοκρατία εξακολουθεί και έχει 16, 17, 18 μολάδε διαφορά στην πρόθεση ψήφου. Να είναι Γιατί άλλο στην μας. πολιτική δεν είμαστε για διαπιστώσει. Γιατί το θέμα δεν είναι να συζητήσουμε αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει ακρίβεια. Προφανώ και υπάρχει ακρίβεια. Δεν είναι να συζητήσουμε αν χρειάζονται αν δεν χρειάζονται μεγάλε αλλαγέ και βήματα στο σύστημα υγεία. Είναι με ποιο τρόπο και με ποιε προτεραιότητε. Και αντί να αλλά παραγάγουμε ένα πολιτικό λόγο που λοιπόν. έχει κρυθεί πολλέ φορέ στι εκλογέ, ισοποδητικό, μηδενιστικό, φορεστικό. Ότι κύριε, ζούμε σε μια γίνεται, ε, δημοκρατία η οποία δεν λειτουργεί, ότι ζούμε σε μια χώρα που ο κόσμο περνάει πάρα, πάρα πολύ άσχημα. Καλό είναι να λέμε στου πολίτε με ποιο τρόπο θα ανοίξουμε ναι. καινούργιου δρόμου, λοιπόν, γιατί τι μαγικέ συνταγέ τι έχουν απορρίψει πολλέ φορέ. Ευχαριστούμε ωραία. πάρα πολύ. Δεν έχουμε χρόνο άλλο. Επειδή είπε η κυρία Κασιμάτη κάτι, ε, νομίζω η το γνωρίζει και η ίδια προσωπικά και ιστορικά, αλλά και στο παρόν, ότι αν κάποιο μπορεί να κλονίσει και να νικήσει τον κυρία και αυτό είναι το Πασόκ. Ε, μόνο, πίτατη, μόνο οι προοδευτικέ εσείς... δυνάμει σε μέτωπο και εμεί δεν έχουμε μέτωπο απέναντι στο Πασόκου, είναι καθαρό. Πάντω, οι πάντως, διαπιστώσει στην πολιτική είναι αναγκαίε γιατί κριτήριο τη αλήθεια είναι οι πράξει, όχι τα λόγια. Και βλέπουμε μια χώρα, επειδή πηγαίνουμε και σε ευρωεκλογέ, να μην όπως... έχει κανένα πολιτικό βάρο, να απομειώνεται συνεχώ έναντι τη το Τουρκία, το έναντι τη Αλβανία. Μην μιλάτε πάνω μου, σα παρακαλώ, δεν σα διακόψα. Μιλήσατε ένα λεπτό. Λοιπόν, έχουμε ένα κύρο τη χώρα που απομειώνεται και Έναντι τη Τουρκία. Της Αλβανίας, έναντι τη Αλβανία, έναντι τη Βόρεια Μακεδονία, έναντι ακόμα και του Κωσόβου. Ε, είμαστε σε μια κατάσταση ε, πτώση. Αυτό μπορεί ο καθένα λοιπόν, να το διαπιστώσει και να μα κάνουν και πλάκα. Μάλιστα, ο Έντι Ράμα μέσα στην Αθήνα, να κάνει χτε παραβιάσει ο Ερντογάν στο ελληνικό λοιπόν, FIR. την, ώρα, την ώρα, λέξη, την ώρα, ώρα που ο ελληνοτουρκικό διάλογο έχει αναχθεί σε όρο κανονικοποίηση τη παραβατικότητα μου χρονόμετρα το και του χρονόμετρα λοιπόν, δεν πιο πιο έχετε το Ελλάδα. και Των, και, των Ελλάδα, κύριο, και τον Ελληνίων από την Η πολιτική έχει. είναι το θέμα των μεγάλων αλλαγών που χρειάζεται τώρα η Ελλάδα. Όχι αύριο, τώρα. Και αυτή η πολιτική σύγκρουση δεν είναι μια σύγκρουση γενικών ιδεών. Είναι σύγκρουση συγκεκριμένων ιδεών και αντιλήψεων που πρέπει Άραστε. να αλλάξουν τα πράγματα τώρα. Άραστε. Την οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην κοινωνία. ευχαριστούμε σας. πάρα πολύ. Να είστε καλά.